Το εργασιακό τοπίο έρχεται μπροστά στην Πρωτομαγιά και μετά την Πρωτομαγιά του Σικάγο, το αίτημα του Οκταώρου, έρχονται σήμερα το 2021 να το καταργήσουν. Είναι σε αντίθετη εντελώς κατεύθυνση από τον αγώνα που θα δώσουμε, που δίνουμε καθημερινά για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας και για την υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης. Είναι κόντρα στο ρεύμα όταν όλη η Ευρώπη θέλει να καταργήσει και το 8ωρο να το κάνει 10ωρο, εσύ να παλεύεις για να υπερασπίζεσαι το 7ωρο. Είναι κόντρα στο ρεύμα και αποτελεί και φωτεινό παράδειγμα και για κράτος που δεν έχουν ξεκινήσει ή δεν μπορούν ή δεν το έχουν αποφασίσει ακόμα να παλέψουν για τα δικαιώματά τους, το παράδειγμα του αγώνα μας. Είναι σε δύσκολη περίοδο, συνάδελφοι, όπως σε δύσκολη και σε δύσκολους καιρούς δώσαμε τη μάχη το 17 για να επανέλθουμε μετά από πολλά χρόνια και να ξαναέχουμε κλαδική σύμβαση. Θυμίζω ότι με τα μνημόνια είναι σε διωγμό οι κλαδικές συμβάσεις με σκοπό να πάμε είτε σε ατομικές είτε στην εθνική και άρα να ξεχάσουμε όλα τα δικαιώματα που ξέραμε. Με βάση αυτό δώσαμε έναν 9μηνο αγώνα και επαναφέραμε τη σύμβαση και μέχρι σήμερα με την ενέργειά της έχουμε κάπου να σταθούμε. Βεβαίως σε πολύ δύσκολες συνθήκες, το λέγαμε και τότε, έχει ένα πολύ δύσκολο και ίσως πιο δύσκολο από το να υπογράψει σύμβαση έργο είναι η εφαρμογή, η οποία είναι καθημερινό, όπως το λένε, καθημερινός γολγοθάς η εφαρμογή. Και θα εξακολουθήσει να είναι. Θυμίζουμε ότι για 2 χρόνια η κυβέρνηση προηγούμενη αρνιότανε να την κάνει υποχρεωτική. Αρνιότανε να την κάνει υποχρεωτική, που είναι βασικό αίτημα και για τη νέα σύμβαση που διεκδικούμε, να γίνει υποχρεωτική, δηλαδή να πρέπει να την εφαρμόσουν και οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι μέλη της Εργοδοτικής Ένωσης. Ήταν πέρυσι τέτοια μέρα, 7 Απριλίου του 20, όπου και το συνδικάτο μας μαζί με άλλα συνδικάτα, σπάζοντας τη υγεία συρμάτου που επιχειρούσε τότε η κυβέρνηση να επιβάλλει στο όνομα και καλά του κορονοϊού, στηρίζαμε τον δίκαιο αγώνα των υγειονομικών με το σύνθημα τότε ότι και κάτω από τις μάσκες έχουμε φωνή, σε μια κινητοποίηση τότε που αναδείχνει τα σοβαρά προβλήματα του συστήματος υγείας, το οποίο κινδύνευε να καταρρεύσει μέσα από τα πανωτά μέτρα των μνημονίων, με νοσοκομεία να έχουν κλείσει, με απολύσεις γιατρών, με καταργήσεις μονάδων εντατικής θεραπείας και ούτω καθεξής. Ήταν μια σειρά από κινητοποιήσεις που μπήκαμε μπροστά για να σπάσει, να σπάσουν οι απειλές, οι εκβιασμοί και ότι στο όνομα της πανδημίας έπρεπε να δεχτούμε είτε να μην έχουμε εισόδημα είτε να κάνουμε περικοπές δικαιωμάτων. Που στη συνέχεια βεβαίως εκδηλώθηκε τους προηγούμενους μήνες και με όργιο καταστολής. Η καταστολή που πάει χέρι-χέρι με την αντιλαϊκή και αντεργατική πολιτική και τα νομοσχέδια που είναι και ο Σταύρος που έρχονται. Θέλω μονάχα να χαρακτηριστικά να θυμίσω ότι 7 Απριλίου του 2020 στην Ελλάδα είχαμε από κορονοϊό 79 νεκρούς σύνολο. Εχθές, 7 Απριλίου του 2021, είχαμε 79 νεκρούς σε μία μέρα. Και την ίδια ώρα έχουμε τη δήλωση του γιατρού στον Ευαγγελισμό πριν από λίγες μέρες, όπου πραγματικά σε μία κραυγή αγωνίας να λέει: δεν είναι δυνατόν να μου πεθαίνει ο ασθενής γιατί δεν έχω να τον εβάλω σε ΜΕΤ και 500 μέτρα πιο κάτω στο ιδιωτικό να λέει είναι 800 ευρώ να σε βάλω μέσα και να έχει τις ΜΕΤ άδειες και να πεθαίνει κόσμος και κάποιοι να θέλουν να θησαυρίσουν πάνω στις ανάγκες αυτές του λαού να ζήσει.